Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα βήμα πριν από την οριστική λύση φαίνεται ότι βρίσκεται η Πελοπόννησος για ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί δεκαετίες στην περιφέρεια και αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Παράλληλα, κομβικό είναι και το θέμα με τους δασικούς χάρτες και τα όσα εξελίσσονται με την κυβέρνηση να σκοπεύει να προβεί σε διορθώσεις. Πριν ξεκινήσουμε με αυτά, πάμε να δούμε τα όσα βγαίνουν από το εκπαιδευτικό αντικείμενο που έχει να κάνει με το ΤΕΙ Πελοποννήσου και τα θετικά νέα που μας έρχονται από την Αθήνα, με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Πελοποννήσου να έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, και τα θετικά νέα αφορούν το τμήμα λογοθεραπείας που φαίνεται ότι ξαναμπαίνει στο μηχανογραφικό. Καλησπέρα σας, κύριε Βελισσαρίου. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλε. Μια θετική είδηση και νομίζω ότι ξεκινά καλά το 2017. Βεβαίως. Τελικά το τμήμα λογοθεραπείας ξαναμπαίνει στο φετινό μηχανογραφικό. Άρα επανεντάσσεται στα κανονικά τμήματα και όχι στα μεταβατικά πλέον του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Και βέβαια η λύση που δόθηκε σε αυτό το θέμα δόθηκε συνολικά για όλα τα μεταβατικά τμήματα των ΤΕΙ της χώρας, για τα οποία ασχοληθήκαμε ως σύνοδος, ως γραμματεία της Συνόδου, της οποίας τυχαίνει την περίοδο αυτή, αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά, να είμαι εγώ προεδρεύω της Συνόδου. Και έγινε μια συστηματική δουλειά από τα συνολικά 20 τμήματα που ήταν στην ίδια μοίρα που βρισκόταν και το τμήμα λογοθεραπείας, δηλαδή σε μεταβατικό στάδιο, ώστε το 18 να συγχωνευτούν με κάποια άλλα τμήματα, δηλαδή να φύγουν από τα ιδρύματα. Έγινε μια συνολική πρόταση, αφού επεξεργαστήκαμε τις προτάσεις όλων των ιδρυμάτων και φυσικά σεβαστήκαμε τις προτάσεις των ιδρυμάτων. Έτσι, απλώς τις υιοθετήσαμε και τις αιτιολογήσαμε με ακαδημαϊκά κριτήρια και οικονομικά φυσικά. Και ανάμεσα στα τμήματα αυτά, από τα 20 αυτά τμήματα που ήταν μεταβατικά, τα 9 τμήματα των ΤΕΙ της χώρας επανεντάσσονται στο μηχανογραφικό από φέτος. Δέχονται δηλαδή εισακτέως και μεταξύ αυτών είναι βέβαια και η λογοθεραπεία. Να σημειώσουμε κάτι πολύ βασικό, ότι το ΤΕΙ Πελοποννήσου ήταν έτοιμο συνολικά για αυτήν την ένταξη, και το επισημαίνω γιατί θυμόμαστε όλοι χαρακτηριστικά και την συζήτηση που είχαμε και που αφορούσε την πρόταση που καταθέτει το Ίδρυμα για να υπάρξει μια άμεση επαναλειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος. Και αυτή η πρόταση για να κάνει και με το ζήτημα της τελέχωσης που ήταν κρίσιμο. Βεβαίως, διότι δόθηκε μια πλήρης τεκμηρίωση για τη βιωσιμότητα του τμήματος όσον αφορά τα μέσα, δηλαδή όσον αφορά τους οικονομικούς και τους, αν θέλετε, και τους όρους και τους πόρους υποδομών. Έχει πλήρες υποδομές αυτή τη στιγμή το ίδρυμα, το τμήμα. Έτσι, τα ξέρετε και από άλλα. Δηλαδή, μέχρι έχουμε και ειδικά 7 αίθουσες διαμορφωμένες σε κλινική ομιλίας και λόγου. Έχουμε εξοπλισμό πλήρη, ο οποίος ουσιαστικά θα έμενε στον αέρα. Οπότε αυτά τεκμηριωθήκαν, συν το γεγονός ότι ως σύνολο, αν θέλετε, ως, να το πω έτσι και όπως το νιώθω, σαν μια γροθιά, αν θέλετε, όλο το Ίδρυμα αποφάσισε ως Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος, ως το ανώτατο συλλογικό όργανο, από τις 7 θέσεις που μπορούμε αυτή τη στιγμή να προκηρύξουμε στο Ίδρυμά μας, τις 5 αυτές θέσεις να τις δώσουμε στη λογοθεραπεία. Αυτή ήταν μια συλλογική απόφαση που έδειξε τη βούληση, αν θέλετε, την ισχυρή βούληση του Ιδρύματος να μην χαθεί το 6ο τμήμα του Ιδρύματός μας, και το οποίο μάλιστα έχει όλες αυτές τις πολύ δυνατές προδιαγραφές που απέδειξε λειτουργώντας τόσα χρόνια και μέσα στην Καλαμάτα, στην κοινωνία, αλλά και γενικώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, και νομίζω ότι στην όλη προσπάθεια συνέδραμαν πάρα πολύ και οι πιέσεις που υπήρχαν από τους φορείς, από τους πολιτικούς γενικά. Βεβαίως, και οι πολιτικοί και οι βουλευτές όλοι συντρέξανε σε αυτό το θέμα, και το θέμα αυτό λύθηκε συνολικά, όπως σας είπα, μέσα στα πλαίσια μιας συνολικής λύσης για όλα τα ΤΕΙ της χώρας. Οπότε ήταν, σας επαναλαμβάνω, χωρίς να γίνει κάτι ιδιαίτερο για κάποιον, έγινε μια συνολική πρόταση, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τη στήριξη που είχε πάρει από όλους τους φορείς, και τους πολιτικούς φορείς και τους κοινωνικούς της Καλαμάτας όλα αυτά τα χρόνια που στηρίξανε το Ίδρυμά μας, και από αυτό το δημόσιο λόγο που μου δίνετε θα ήθελα να τους ευχαριστήσω εκ μέρους του Ιδρύματος που συμπαρασταθήκανε σε αυτό το τμήμα. Πολύ θετικά τα νέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να συνεχίσετε έτσι δυναμικά με αυτόν τον τρόπο και να έχετε τη στήριξη πάνω απ' όλα όλων σε αυτή την προσπάθεια που πάνω απ' όλα έχει τα παιδιά στο επίκεντρο και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, το μέλλον τους, των νέων επιστημόνων που τόσο έχουμε ανάγκη στη χώρα μας. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς ένα άλλο θέμα τώρα, στο θέμα που έχει να κάνει με τα απορρίμματα και στη σημερινή συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβουλίο, όπου συζητείται ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ με
όλες οι εξελίξεις να προμηνύουν μια επίλυση, θα έλεγε κανείς, του προβλήματος ως προς την οριστική του διάσταση. Ο αναθεωρημένος περιφερειακός σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου συζητάται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και αναμένεται να λάβει την απόφαση βάσει της οποίας θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι εξελίξεις στο καυτό αυτό ζήτημα. Το ζήτημα με τα απορρίμματα είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αφορούν την Πελοπόννησο και έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Γι' αυτό και λέμε πάντα ότι μόνο με την ολοκλήρωση του ΣΔΙΤ και την ολοκληρωμένη διαχείριση θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτό το μεγάλο πρόβλημα και να αλλάξουμε σελίδα σε σχέση με την αειφορία, τον τουρισμό αλλά και την αγροτική μας οικονομία. Η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφάσισε γνωμοδοτικά κάτι το οποίο θα διαβιβάσουμε τη γνωμοδότηση αυτή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σαν Περιφερειακή Αρχή θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει στην τελευταία πράξη λίγο πριν το νήμα, το οποίο θα γίνει με έναν τρόπο πραγματικά πανηγυρικό, γιατί αυτό το έργο είναι ένα έργο που ανήκει στους πολίτες της Πελοποννήσου. Είναι ένα έργο το οποίο αποδεικνύει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου τις δεσμεύσεις της προεκλογικής τις κάνει πράξεις μετεκλογικά. Άρα λοιπόν αυτή τη συνέπεια που σήμερα λείπει τόσο πολύ από τον τόπο μας, θεωρούμε ότι σαν Περιφερειακή Αρχή με αυτό το έργο βάζουμε πραγματικά τη σφραγίδα μας στο μεγαλύτερο έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Τώρα κομβικό και αυτό που έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, όπου μία σειρά από θέματα ανακύπτουν εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και που έχουν να κάνουν με τον προβληματισμό που αποτυπώνεται στους παραγωγούς. Προβληματισμός που φτάνει μάλιστα μέχρι και το ζήτημα των επιδοτήσεων. Βασικά τα ποσά που ακούγονται για την περιοχή της Μεσσηνίας τείνουν σε μία απώλεια, εφόσον ισχύσουν αυτές οι καταστάσεις όπως έχουν αποτυπωθεί στην ανάρτηση, των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ζήτημα ανακύπτει με τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενης γης χαρακτηρίζονται πλέον ως δασικές εκτάσεις. Η αποτύπωση των δασικών χαρτών έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρονται στην εφημερίδα Έθνος, όπου γίνεται λόγος για μία αναστρέψιμη σε επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή της χώρας, καθώς πέραν της απώλειας κυριότητας χιλιάδων ιδιοκτησιών που θα προκύψει, το μεγάλο πρόβλημα προκαλείται από το γεγονός ότι ο ΠΚΠ, ως οργανισμός που διαχειρίζεται το σύστημα κατανομής επιδοτήσεων, θα υποχρεωθεί να λάβει υπόψη τα επίσημα στοιχεία των δασικών χαρτών. Οι απώλειες μοιάζει να είναι μεγάλες, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Μεσσηνίας. Ότι από το μεγάλο πρόβλημα των ΔΕΤΑ, των δασικών αγροτικών, θα υπάρξει μια απώλεια ακαθαρίστου του εισοδήματος άνω των 35 εκατομμύριων ευρώ και εδώ βάζω και τις επιδοτήσεις οι οποίες συνδέονται με τις συγκεκριμένες εκτάσεις και για τις οποίες αν δεν υπάρξει άμεσα απεκδοχή από τον ΟΣΔΕ θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν έχουν κάτι να κάνουν μόνο με την απώλεια αυτή των επιδοτήσεων, ενδεχομένως και με την επιστροφή ως αχρεωθήτως καταβληθέντων των ποσών τα οποία ήδη έχουν σήμερα καταβληθεί. Οι αρνητικές εξελίξεις πάντως που δίνεται να διαμορφωθούν μέσα από την όλη κατάσταση με τους δασικούς χάρτες αφορούν και εκτάσεις που σχετίζονται με το ΟΣΔΕ και τις επιδοτήσεις και οι οποίες ενδεχόμενα πάψουν να είναι επιλέξιμες. Όπως παράλληλα σημειώνεται στο Έθνος, σε κίνδυνο βρίσκονται επίσης επικιστικές και λοιπές εκτάσεις αλλά και κληροτεμάχια που δόθηκαν από το ελληνικό κράτος για αγροτική παραγωγή και για αστικές ανάγκες, εκτάσεις αναδασμών, βιομηχανίες και επενδύσεις που έγιναν μέσω και του αναπτυξιακού νόμου. Θα επιστρέψουμε εμείς στα ζητήματα αυτά που μόλις είδαμε, που είναι κομβικά, θα λέει κανείς, για την εξέλιξη των πραγμάτων και νέες κινητοποιήσεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Υπάρχει σε εξέλιξη άλλωστε και η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Να τονίσουμε όμως ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας και που μόνιμα βλέπουμε όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας και κυρίαρχα στο Νέδοντα, στα πάρκινγκ του Νέδοντα. Εκεί μία ακόμη φορά το ίδιο σκηνικό με πολίτες να έχουν κάνει κατάληψη στους χώρους που οριοθετούνται για τα ΑΜΕΑ και από την άλλη να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Ίδια, απαράλλακτη αλλά και χειρότερη γίνεται καθημερινά η κατάσταση στους χώρους στάθμευσης των Έδοντα. Πέραν των υπολείπων ζητημάτων, βασικό είναι το θέμα που έχει να κάνει και με την απαράδεκτη στάση ορισμένων που δεν σέβονται τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα. Επιμονίου βάσεως. Έχω άτομα με ειδικές ανάγκες και ποτέ δεν μπορώ να βρω ένα παρκάρο. Σπανίως.
Μάλιστα, σήμερα το πρωί, το σκηνικό που αποτυπώσαμε καταδεικνύει την όλη ταλαιπωρία που περνούν καθημερινά τα ΑΜΕΑ, αλλά και οι άνθρωποι που τα εξυπηρετούν, με τις θέσεις που είναι παραχωρημένες στο κέντρο να έχουν καταληφθεί. Εγώ έχω διαμαρτυρηθεί παντού, πήρα τηλέφωνο ότι πήγα εδώ πάνω, μου λέει εγώ τι να σου κάνω. Δίκαια η αγανάκτηση από τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται για μια κατάσταση που έχει γίνει σχεδόν καθημερινή για αυτούς. Μα δεν μπορώ να το αφήσω και πουθενά. Πώς θα γίνει? Θέλω να το πάω το μικρό στο σχολείο. Είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Πάντως το βασικό θέμα έχει να κάνει και με τον υποτιθέμενο έλεγχο του χώρου, αφού η Δημοτική Αστυνομία παρά τα τηλεφωνήματα έφτασε καθυστερημένα και μετά από αρκετή ώρα για να αρχίσει να φορτώνει κλήσεις και να ξυλώνει πινακίδες. Πήρα τηλέφωνο τη Δημοτική Αστυνομία, θα έρθουμε λέει, ύστερα από μια ώρα. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Να μην μπορούν να βρουν ανθρώπους με άτομα με ειδικές ανάγκες πάρκινγκ. Ο έλεγχος μοιάζει ανεπαρκής, όπως σημειώνεται, αφού είναι καταφανέστατο πως πέρα από την έλλειψη σεβασμού ορισμένων που παρκάρουν όπου τους βολέψει, υπάρχει και θέμα επιτήρησης της όλης κατάστασης στον χώρο. Δεν υπάρχει αστυνόμευση του πάρκινγκ. Εκεί είναι και το πρόβλημα. Παρκάρει ο καθένας όπου θέλει. Οι διαγραμμίσεις υπάρχουν, αλλά ο καθένας δεν το παρκάρει το αυτοκίνητο σωστά. Και μιλάμε για ανάπτυξη, για Καλαμάτα και οτιδήποτε. Είναι ντροπή. Και δόξα τω Θεώ, το πάρκινγκ εδώ, όπως το βλέπετε, έχει κάθε μέρα και κονομάει ο Δήμος. Δεν μπορεί να βάλει έναν υπάλληλο να ελέγχει όλο το πάρκινγκ. Αποτέλεσμα, να χάνονται αρκετές θέσεις τσάμπα, γιατί ο άλλος πάρκαρε όπως του άρεσε. Το έβαλε δεξιά ή αριστερά, εκτός της διαγράμμης που υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανείς που να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Σήμερα, μάλιστα, η είσοδη για τους πεζούς στο πάρκινγκ ήταν αποκομμένη από οχήματα. Ενώ σημειώθηκε και περιστατικό με γυναίκα που επιχείρησε να περάσει και τραυματίστηκε. Εδώ εκεί πέρα κάνετε zoom που είναι το αγροτικό. Έπεσε τώρα μία κυρία. Στα σκαλιά, είστε εδώ, βεβαίως. Έπεσε μία κυρία, έφαγε τα πόδια της. Μια ηλικιωμένη κυρία. Αυτό που είδα και εγώ τώρα, έπεσε μία κυρία εκεί πέρα, χαμός γίνεται. Η ανεπάρκεια διαχείριση από τη Δημοτική Αρχή των Χώρων στον Εύοντα έχει προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, με το θέμα στάθμευση να αναδεικνύεται κυρίαρχο την ώρα που διαρκώς μειώνονται οι χώροι πάρκινγκ στην Καλαμάτα. Επιστρέφουμε εμείς στο θέμα που έχει να κάνει με την συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, η αντιπεριφερειάρχη, στην κυρία Αντινά Νικολάου. Καλησπέρα, κυρία Νικολάου. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει η εξέλιξη της απόψινής συνεδρίασης, γιατί από ό,τι φαίνεται παίρνει έναν μαραθώνιο χαρακτήρα. Καταρχήν, ποια είναι η αίσθηση που επικρατεί? Θα υπάρξει οριστική λύση όσον αφορά το ζήτημα αρχικά της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και στη συνέχεια της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και προς ποια κατεύθυνση? Κύριε Κανελόπουλε, πιστεύω το αργότερο σε μία ώρα θα υπάρξει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η έγκριση της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, δηλαδή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου είναι το τελευταίο βήμα πριν την συνέχιση της διαδικασίας σε ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή του ΣΔΙΤ. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με τη μελέτη την οποία συζητάμε σήμερα είναι ως επικρατέστερη λύση της ίδιας της εταιρείας που έχει αναλάβει τη μελέτη εκ μέρους του ΠΟΣΝΑ, αλλά και η λύση που προτείνουν τα δύο Υπουργεία μέσω των Γενικών Γραμματέων, και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και η λύση που προτείνει η Επιτροπή Διαβούλευσης. Όλοι λοιπόν πλέον συνηγορούν ότι η κεντρική διαχείριση, η κεντρική ολοκληρωμένη διαχείριση είναι η οικονομικά συμφερότερη και η περιβαλλοντολογικά καλύτερη λύση σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά θα έχουμε έναν αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, τόσο πολύ αναλυτικό, θα το δείτε και στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και τόσο κατανοητό, ώστε οι πολίτες θα γνωρίζουν και πού θα πηγαίνουν τα απορρίμματά τους, αλλά και με ποιο τρόπο αυτά τα απορρίμματα, για ποιο λόγο θα πληρώνουν για αυτά τα απορρίμματα. Ο ΠΕΣΔΑ, η ΣΜΕΠΗ του ΠΕΣΔΑ, ο ΕΣΔΑ και το ΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνάδουν απολύτως στους στόχους τους εθνικούς, στους στόχους τους ευρωπαϊκούς, άρα θεωρούμε ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και μια ιδιαίτερη μέρα για την πλειοψηφία. Κυρία Νικολάκου, να πάω και λίγο... Αποδεικνύεται πλέον
συγγνώμη, ότι η κεντρική διαχείριση είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Για να πάω λίγο και στην ουσία, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εφόσον ισχύσει αυτό που αναφέρατε, τι πρόκειται να γίνει? Γιατί μέχρι τώρα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι 2 χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις στον όλο σχεδιασμό. Τεράστιες. Κοιτάξτε να δείτε, το είπαμε και σήμερα, κύριε Κανελόπουλε, και το λέμε και συνέχεια. Διάφορες εμπνευσμένες καθυστερήσεις και μεθοδευμένες καθυστερήσεις είχαμε για να σταματήσει αυτό το έργο. Εμείς επιμέναμε, εμείς θεωρούμε ότι είναι η μοναδική νόμιμη λύση. Αποδεικνύεται και από μία μελέτη που δεν την εκφωνήσαμε εμείς, ούτε την παραγγείλαμε εμείς. Ο ΦΟΣΔΑ την έχει παραγγείλει αυτή τη μελέτη, ότι η λύση δική μας είναι η μοναδική λύση. Τώρα, από εδώ και στο εξής. Πλέον έχει λυθεί το θέμα της αιρεσιμότητας. Η περιφέρεια του Πελοποννήσου θα έχει αναθεωρημένο πέζα, όπου όπως πολλές φορές έχουμε καταγγείλει, με ευθύνη αυτών είχαν την αρμοδιότητα, γιατί έπρεπε να έχουμε πολύ νωρίτερα τον αναθεωρημένο πέζα. Έστω και τώρα όμως θα τον έχουμε. Αναμένουμε να αναλάβει το Υπουργείο την ευθύνη του και γρήγορα, πολύ γρήγορα, να δοθεί το πράσινο φως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υπογραφή του έργου ΣΔΙΤ, για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα και που ξέρουν πάρα πολύ καλά οι πολίτες, ότι τα σκουπίδια είναι από εδώ και από εκεί ή μεταφέρονται με πάρα πολλά χρήματα και τέλος πάντων δεν έχουν σαφή εικόνα που πηγαίνουν στα χρήματά του. Το γρήγορα που μου λέτε πάντως σε αρκετές φορές, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν έχετε διαψευστεί. Και προσωπικά δεν έχουμε διαψευθεί. Κοιτάξτε, κύριε Κανελόπουλε. Έχετε δώσει πάρα πολλές φορές ημερομηνίες, οι οποίες έχουν πέσει έξω. Ναι, έχουν πέσει ημερομηνίες έξω. Ακούστε. Δηλαδή, το γρήγορα τι σημαίνει, πότε θα δοθεί η λύση? Έχουμε δώσει ημερομηνίες σε θέματα που μας αφορούν και δεν έχουμε ποτέ πέσει έξω. Το αν το Υπουργείο, το παλιό, το Υπουργείο της προηγούμενης κυβέρνησης, το περιβάλλοντος, έκανε 1,5 χρόνο για την έγκριση της ΑΕΠΟ και αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε άλλον έναν χρόνο για τη ΣΒΕ, κύριε Κανελόπουλε, δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Ναι. Αυτό λοιπόν που σας λέω τώρα είναι ότι, επειδή πολύ σωστά λέτε ότι λέμε χρόνους που δεν τηρούνται, αλλά δεν είναι ευθύνη μας που δεν τηρούνται, αυτό που μπορώ να σας πω και σας το είπα πολύ προσεκτικά είναι ότι ελπίζουμε ότι το Υπουργείο, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, δηλαδή αυτό το Υπουργείο έχει την ευθύνη, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και μετά την αναθεώρηση του ΠΕΖΑ, που σήμερα είναι γεγονός από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα προχωρήσει στην υπογραφή, θα δώσει το πράσινο φως, γιατί πρέπει να την υπογράψει, για την υπογραφή της σύμβασης. Μισό λεπτά και να ρωτήσω κάτι. Επειδή θέλω λίγο να γίνει ευκρινές στους πολίτες, θέλω λίγο να μου ξεκαθαρίσετε. Τι σημαίνει η κεντρική διαχείριση? Ποια λύση? Το σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως ήταν αρχικά ή η λύση με τις τροποποιήσεις που βγήκε μετά και τις συναντήσεις στο Μεγάλο Μάξι? Αφήστε τις συναντήσεις, κύριε Κανελόπουλε, εδώ μιλάμε τώρα. Ναι, εντάξει, σας ρωτώ συγκεκριμένα όμως. Λοιπόν, ακούστε. Ο ΠΕΖΑ έχει πλήρη περιγραφή του τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Μιλάμε για 3 μονάδες. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει. 3 μονάδες λοιπόν κεντρικής διαχείρισης, 2 μονάδες μεταφόρτωσης όπως είναι το έργο μας και δυνατότητα να γίνουν άλλες 10. Εμείς έχουμε οριμάσει 2. Αν κρίνουν ότι πρέπει να γίνουν άλλες 10 οι δημοτικές αρχές, θα πρέπει να το κάνουν. Δεύτερο, επιτρέπεται, θέλω να το πω σε όλους τους τόνους, εκ του ΠΕΖΑ και της δικής μας απόφασης, αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να κάνει μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης και έχει και τους πόρους να την κάνει και έχει και τη δυνατότητα να τη λειτουργήσει ως βιώσιμη και τηρεί τους πόρους που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δίκαιο, δεν υπάρχει απαγορευτικό να το κάνει. Όμως, κύριε Κανελόπουλε, επειδή το μοναδικό έργο που έχει οριμότητα, σχεδιασμό, που έχει συγκεκριμένη κοστολόγηση και που έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, είναι της περιφέρειας Πελοποννήσου, γι' αυτό λέμε ότι είναι το μόνο ρεαλιστικό και γι' αυτό λέμε ότι είναι το μόνο το οποίο θα προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Θα ήθελα να πω μόνο παρακαλώ, κύριε Κανελόπουλε, τελική κουβέντα, ότι λίγο σύντομα, αυτό που θα ήθελα να πω και το είπαμε και σε όλους τους τόνους είναι, αν πιστεύει κάποιος από τους κυρίους δημάρχους ότι έχει πόρους, ας τους καταναλώσει μόνο σε κάτι το οποίο θα δώσει πολλά 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 περιθώρια βελτίωσης και ωφέλη στους πολίτες. Στην ανακύκλωση. Η λέξη κλειδί από εδώ και πέρα είναι η λέξη ανακύκλωση.
Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε εμείς τώρα. Περνώντας άλλα ζητήματα, ο ΕΦΚΑ είναι πλέον γεγονός. Όπως γεγονός είναι και τα νέα αυξημένα ειδοποιητήρια, τα οποία άρχισαν να καταφθάνουν από τα κεντρικά. Η αρχή της εβδομάδας γίνεται έτσι, με την ενοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες διάφορες διαδικασίες να εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς, αν και δεν λείπουν τα προβλήματα. Ένα νέο πλαίσιο πλέον ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές, με τα πρώτα ειδοποιητήρια για το ΕΦΚΑ να σκάνε από τα κεντρικά. Ξεκίνησαν να έρχονται τα ειδοποιητήρια πλέον από την κεντρική διοίκηση του ΕΦΚΑ, όχι από μας, όπου βγαίνει μια κάρτα ασφαλισμένου και αυτή η κάρτα γράφει τις εισφορές που πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος, πηγαίνει στην τράπεζα, πληρώνει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα ο ΕΦΚΑ έχει αρχίσει και παίρνει λίγο σάρκα και οστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε πρώτη φάση με τα συστήματα. Είχαμε προβλήματα στο θέμα του Μητρώου. Πέσανε ένα διάστημα τα συστήματα του Μητρώου. Ταλαιπωρήθηκε λίγο ο κόσμος, αλλά είχε αρκετή ανοχή και ανεκτικότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν περισσότερο. Υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα, εξομαλύνονται μέρα με τη μέρα. Από την πλευρά των υπαλλήλων γίνεται το καλύτερο προκειμένου να υπάρξει γρήγορη προσαρμογή. Ωστόσο η όλη ενοποίηση κρίνεται ως ένα δύσκολο εγχείρημα. Θεωρώ ότι αν πετύχει θα είναι πολύ, πολύ σημαντικό για όλους μας. Πρέπει να φροντίσουμε να πετύχει, τουλάχιστον εμείς που είμαστε σε αυτές τις θέσεις. Είναι δύσκολο όμως εγχείρημα, πολύ δύσκολο. Όλα αυτά τα ταμεία που υπάρχουν, φανταστείτε ότι το ΙΚΑ υπάρχει 80 χρόνια τώρα. Ασφάλιση ξεκίνησε από αρχή ΙΚΑ, 80 χρόνια πριν. Όλα αυτά τα ταμεία, μικρά και μεγάλα που είχαν διακτηνιστεί, να μπορέσουν να συγκεραστούν και να συγκεντρωθούν, είναι ένα ζήτημα. Ανησυχία επικρατεί τώρα στην επιχειρηματική κοινότητα και αυτό καθώς παραμένει το κλίμα βεβαιότητας το οποίο επιτείνεται με το ανοιχτό μέτωπο της αξιολόγησης. Οι πιέσεις που δέχεται η επιχειρηματικότητα μεγάλες, με τους επαγγελματίες να αγωνίζονται καθημερινά για να τα φέρουν εις πέρας. Απεσιόδοξοι εμφανίζονται επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα διέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, με το κλείσιμο της αξιολόγησης να παραμένει ανοιχτό. Ποιο έτοιμα, ποιος κλάδος, ποια επιχειρηματικότητα, ποια χώρα, ποιοι είναι οι πολιτικοί, ποιες είναι οι πολιτικές που ασκούνται τέλος πάντων, πού βρίσκεται το Δουνουτού, πού είναι η Ευρώπη, πού είναι οι δανειστές, πού είναι όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά έχουμε έρθει σε αδιέξοδο, όχι μόνο επιχειρηματικά, αλλά έχουμε έρθει σε αδιέξοδο και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πολιτικά. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να κλείσει μια αξιολόγηση. Είναι υπογεγραμμένα πράγματα τα οποία έχουν αποδεχθεί τόσο οι δανειστές όσο και η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η απεσοδοξία στον επαγγελματικό τομέα, στη μικρομεσαία επιχείρηση και στους αλλά γενικότερα και στους πολίτες. Τι είναι όμως αυτό που περιμένουν οι επαγγελματίες σε αυτή την περίοδο? Εμείς τι περιμένουμε τώρα από αυτό, κλείνοντας η αξιολόγηση, μήπως δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα τέτοια αισιοδοξίας ώστε να πάμε να κινήσει η οικονομία προς τα μπροστά. Έρχεται μια καινούρια περίοδος, έρχεται το τουριστικό κομμάτι, έρχονται άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να μένουμε πίσω, θα πρέπει να τα προχωρήσουμε μπροστά. Ζήτημα ωστόσο υπάρχει και με τις οφειλές, οι οποίες διαρκώς αυξάνονται. Περιμένουμε, οι οφειλές συνεχίζονται και γίνονται πολύ μεγάλες σε όλα τα επίπεδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο ΑΕ, θα πρέπει να πούμε τώρα ότι έρχονται τα καινούρια ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, πάμε εμείς, επιστρέφουμε στο θέμα που έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες και την όλη αγωνία που υπάρχει μετά και την ανάρτησή τους. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιάννη Τσιρώνη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά και έχει ενδιαφέρον να δούμε το όλο θέμα με τους δασικούς χάρτες που επηρεάζει ολόκληρη την επικράτεια. Επηρεάζει φυσικά, όπως ξέρετε κι εσείς, πολύ καλά και τις περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, παντού. Και είναι μια αναφορά που έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έτσι όπως διαμορφώνεται το πλαίσιο, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι υπάρχουν προβλήματα? Εσείς πώς το βλέπετε? Ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν τέτοια προβλήματα και δεν είναι τυχαίο ότι τόσες δεκαετίες κανείς δεν τόλμησε να αναρτήσει χάρτες.
Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ χειρότερο εάν ερχόταν το χρηματολόγιο, γιατί τότε είναι προφανές ότι ξαφνικά θα βλέπε κάποιος ότι αμφισβητεί τη ιδιοκτησία του. Και όλα αυτά και ορθά οι θεσμοί μας υποχρέωσαν επιτέλους να πρέπει να έχουμε πρώτα το δασολόγιο και μετά το χρηματολόγιο για να μην έχουμε αυτές τις εμπλοκές. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε οφείλεται σε πολλούς λόγους. Είναι πολύ σύνθετο. Είτε γιατί κάποιος έχει δασική καλλιέργεια, η οποία δεν εμφανίζεται στο χάρτη από πάνω, μοιάζει με βάζο όπως τον έχει καστανεό. Είτε επειδή είναι οι εκτάσεις που κυρίως είναι στη δική σας την περίπτωση, εκτάσεις οι οποίες κάηκαν. Πρόσφατα είχαμε την Περιά στην Νεάπολη. Όταν καίγεται μια έκταση, είναι πολύ δύσκολο για την δασική υπηρεσία και για λόγους ασφάλειας και προστασίας, την κυρίζει αναδασωτέα όλοι. Και προφανώς τυχαίνει μέσα σε αυτή την περιοχή που κρίνεται αναδασωτέα να υπάρχουν ιές, να υπάρχουν εργόλια, να υπάρχουν στάνες και διάφορες άλλες θέσεις. Υπάρχουν λοιπόν μια ποικιλία προβλημάτων τα οποία ούτως ή άλλως θα ανέκυπταν και έπρεπε να γίνουν προβλέψεις τις οποίες τώρα που το ζούμε κάνουν βελτιωτικές κινήσεις. Ποιες είναι αυτές για να το γνωρίζει ο κόσμος? Ποιες είναι οι βελτιωτικές κινήσεις? Αυτό το μελετάνε οι υπηρεσίες μας. Είναι πολύγωνα, τα οποία, πολύγωνα το λέμε και στην δική μας γλώσσα, δηλαδή εκτάσεις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες είτε είναι στον ΟΣΔΕ, είναι δηλαδή εκτάσεις που έχουν επιβληθεί, υπάρχουν πράξεις διοίκησης δηλαδή, είτε μπορούμε να τις δούμε ως αναδασωτές. Να μην χρειάζεται ο αγρότης να πληρώσει τίποτα, και η αγρότησα, και αυτά όλα θα γίνουν ρυθμίσεις. Έγκαιρα, την ώρα που θα γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε κανένας, το τονίζω, κανένας που αυτή τη στιγμή έχει καλλιέργεια να μην κινδυνεύει να αδικηθεί ή να μην κινδυνεύει για πρόδειλες αδυναμίες του χάρτη που εξήγησα πριν από λίγο μερικά παραδείγματα να χρειαστεί να πληρώσει να ταλαιπωρηθεί. Μάλιστα. Αυτά είναι, τα συζητάμε εδώ και μέρες, ξέραμε όταν είδαμε τους χάρτες γιατί, ξέρετε τι έγινε. Τόσα χρόνια κανείς δεν αναρτούσε χάρτες. Επιτέλους έπρεπε να αναρτηθεί για να δούμε τα προβλήματα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν τεράστιο ζήτημα. Εδώ, για παράδειγμα, τουλάχιστον στη Μεσσηνία, το ξέρετε κι εσείς, πάρα πολλές. Και στην Πελοπόννησο γενικά και στην Ηλία με τις πυρκαγιές. Και στη Μάνη, που είναι και ένα ιδιάζον έτσι, σκηνικό εκεί που έχει καταγραφεί. Θα τα δείτε όλα αυτά ξεχωριστά. Και μία σημείωση. Θα τα δείτε μέσα στις 60 ημέρες. Γιατί 60 ημέρες πιέζουν. Είναι μια μικρή προθεσμία. Μην ανησυχεί καμία αγρότησα, κανένα αγρότη, να θυμίσω ότι αυτό το πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες πάντα υπήρχε πριν ανατυχούν οι χάρτες. Δηλαδή όταν τύχαινε κάποιος πολίτης να πάει να πάρει μια πράξη χαρακτηρισμού για να κάνει μια ενέργεια, ξαφνικά το έβλεπε το πρόβλημα. Αλλά το βλέπαμε ένας χωριστά. Επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η ομοιρία. Να σταματήσει κάποιος να φτιάξει μια μικρή βιοτεχνία, ένα εργοστάσιο, μια στάνη, κάτι, ξαφνικά ανακαλύπτει ότι ο κόπος είναι δασικό. Θα την κρατήσει με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αν πήγαινε κάποιο ατομικά, όχι, θα πάρει μια πράξη χαρακτηρισμού, θα είχε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Ναι. Απλώς τότε το είχαμε ένας ξένας, ενώ τώρα τέλος φάνηκε όλο μαζί το πρόβλημα. Αν ξαναλέω, ναι, δεν χρειάζεται κανένας πολίτης να ανησυχεί. Αυτά τα προβλήματα ήταν γνωστό ότι θα τα αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό με θάρρος θα αντιμετωπίζουμε. Έπρεπε να κοιτάξουμε την κρεμότητα αυτή την πολιτική κατάματα, για να μην είναι οι πολίτες όμοιροι που κάθε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε μια πιεστική προθεσμία. Αυτή η προθεσμία θα έχουμε μια μικρή παράταση, θα δοθεί η παράταση ή θα είναι το αυστηρό πλαίσιο των 60 ημερών. Ξαναλέω, τα προβλήματα που έχουμε με αγροτικές καλλιέργειες, συγκεκριμένα με τις αγροτικές καλλιέργειες, αυτό ενδιαφέρει κυρίως ανθρώπους. Και θα πω και μια άλλη περίπτωση πολύ σημαντική, δεν χρειάζεται κανένα ανησυχή. Δεν χρειάζεται τόσο λίγων ημερών, θα υπάρξουν αντίστοιχες ρυθμίσεις, τις οποίες θα αναγγείλει ο συνάδελφος υπουργός. Ο κύριος Φάμενος, ο οποίος είναι αρμόδιος στο θέμα, δεν λέω εγώ αρμόδιος, και δεν χρειάζεται να ισχύει κανένας για αυτό το θέμα. Βρίσκονται κοινοτικές. Από εκεί και πέρα, ναι, ναι. Να πω κάτι. Υπάρχουν και τα πολύγωνα, οι περιοχές που είναι με ισχυρή κοινότητα. Εκεί, εάν είναι κάποιος ο οποίος έχει αυτή τη τιμή, είναι ένας οικισμός και ξαφνικά εμφανίζεται καταπληκτικός, είναι αυτό το πρόβλημα. Οι οποίοι έπρεπε να μας δώσουν, προβλέπεται στον νόμο, το πολύγωνο γύρω από τον οικισμό για να μην το αναρτήσουν η δασική υπηρεσία. Ναι. Αν οι πολλοί δήμοι, μόνο το 50% των δήμων μας έχουν δώσει τα πολύγωνα. Επειδή έχουμε... Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Γιατί αν οι δήμοι δεν κάνουν τη δουλειά τους και δεν μας δώσουν τα πολύγωνα, ξαφνικά ολόκληρο ο οικισμός εμφανίζεται να είναι δάσος.
Δεν μας έχουν, γιατί δεν έχει διοικητική μας υπηρεσία. Ενώ το Υπουργείο Γεωργίας ετοιμάζει τη λύση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να βρούμε τα πολύγωνα που έχουμε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τα λύθη για τους αγρότες, για τους πολίτες που έχουν σπίτι, πρέπει να το κάνει ο Δήμος αυτό. Ναι. Κύριε Τσιρόνη, αλλιώς δεν μπορεί να ξέρετε εκεί πέρα, ότι εκεί πέρα υπάρχουν σπίτια οικισμός. Κύριε Υπουργέ, θα σας ρωτήσω, είπατε να μην ανησυχούν. Υπάρχει θέμα με τις επιδοτήσεις? Όχι. Όχι, δεν θα υπάρξει κανένα θέμα με τις επιδοτήσεις. Πολύ νωρίτερα θα έχει λυθεί αυτό το θέμα. Είναι το Υπουργείο που εξεργάζεται τη λύση. Είτε θα γίνει μια τροπολογία, είτε μια κύκλωση, θα δούμε νομοτεχνικά πώς θα έχουμε μια ασφάλεια δικαίου. Ώστε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις να μην χρειαστεί να κάνουν κάτι το οποίο να τους επιβαρύνει ή να τους ταλαιπωρείς ή να χάσουν επιμήλεια, μην το συζητά. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Να σας ρωτήσω έτσι κλείνοντας με την ευκαιρία που σας έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Απόψε έχουμε ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς το κλείσιμο της αξιολόγησης. Είναι και αυτό μια σημαντική πολιτική εξέλιξη. Τι θα δρομολογηθεί από εδώ και πέρα και αν οι πολίτες θα περιμένουν νέα μέτρα? Όχι, νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε εντατικά είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την πραγματική οικονομία να πατήσει τα πόδια της. Να πω ένα παράδειγμα στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο τώρα, στη δική μου την ευθύνη. Δεν μπορεί να μην έχουμε δημοκρατήρια στην Ελλάδα, ώστε ο αγρότης να πουλάει σε κατάλληλη τιμή και με ασφάλεια και να μην είναι συνέχιος μεμονωμένου με τα πράτη. Δεν είναι δυνατόν, μην έχουμε logistics, να πηγαίνουν τα προϊόντα μας στο εξωτερικό με καλή τιμή και συνεργατικότητα, πράγματα που έχουν οι ανταγωνιστές μας. Δεν μπορεί να αγοράζουμε δύο φορές επάνω τη ζωοτροφή, τρεις φορές επάνω ξέρω το φάρμακο και όλα αυτά. Αυτά είναι οι μεταρρυθμίσεις. Αυτά λέγονται μεταρρυθμίσεις. Και συνεργαζόμαστε με τους αγρότες και τις αγρότησες να λύσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν πατήσουμε στα πόδια μας εμείς και λυθεί ο εσωτερικός που λέω ο εχθρός, ο κακός μας εαυτός, δεν θα έχουμε αφοβηθούμε κανέναν. Βρεθήκαμε στην ανάγκη των άλλων με το χέρι απλωμένο και αγκαστόμαστε να κρεμόμαστε για το τι θα πει ο κύριος Σόιμπλε, τι θα πει η κυρία Λαγκάρτ και κτλ. Πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας. Τα αλήθεια θα τα πατήσουμε. Αυτή είναι η λύση. Και από εκεί και πέρα, κάθε μέρα που περνάει, πηγαίνουμε προς τα μπρος. Και θα φανεί σε λίγο καιρό, θα φανεί και στην τσέπη των πολιτών. Θα πω κάτι που το ξεχνάμε. Όταν η Ελλάδα κτέρε, οι πολίτες ακόμα σπανταλούσαν. Δεν το είχαν καταλάβει. Τώρα που η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά, δεν το βλέπουμε ακόμα. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που βγάζαμε παλιά χιλιάρικο και φτάσαμε να βγάζουμε πεντακοσάρικο, να ξαναμπεί χιλιάρικο στη θέση μας. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει πρώτα να ανακάμψει η χώρα. Και θα γίνει, ανακάμπτει και πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να κοιτάμε με θέληση όπως κοιτάξαμε όταν καταστράφηκε η Ελλάδα στον Εμφύλιο. Να με θέληση οι παππούδες μας βγάλανε τη χώρα και τη βγάλανε μπροστά. Και τότε και η μετανάστευση, και τότε υπήρχε νόμισμα που κατέρε, και τότε είχαμε προβλήματα και βγήκαμε μπροστά και τα καταφέραμε. Και θα τα καταφέρουμε και τώρα. Κύριε Τσιρόνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε άλλα θέματα, στους κοινόχρηστους χώρους και στα όσα ως υποχρεώσεις έχουν οι επαγγελματίες της πόλης. Εστίαση σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχου Οικονομικών της Καλαμάτας. Όπως σημειώσει σε περίπτωση μη συμμόρφωση με τους κανόνες, θα ακολουθήσουν πρόστιμα. Τους επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων κάλεσε για μία ακόμα φορά ο Δήμος να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν υπάρξει μειώσεις αλλά και δυνατότητα να δοθεί σε 10 δόσεις το ποσό που αναλογεί στην κάθε επιχείρηση. Να επιθυμίσω σε όλους τους επαγγελματίες που κάνουν χρήση σε κοινόχρηστους χώρους ότι ο Δήμος Καλαμάτας πρόσφατα, με απόφαση η οποία έλαβε το τέλος του 2016, προχώρησε σε μείωση και σε μεγάλες μειώσεις, σε περιπτώσεις που φτάνουν και το 50% σε μειώσεις στα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Να ενημερώσω όμως ότι πρέπει με την έναρξη της κρίσης να έχει υποβληθεί αυτή έτσι για τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου. Όποιος σήμερα, Φεβρουάριο, δεν έχει υποβάλει αυτή την αίτηση, ουσιαστικά κάνει παράνομη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και αυτό επιφέρει πρόστιμο, όπως ορίζει ο νόμος, διπλάσιο του τέλους. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει πάρει απόφαση ώστε τα τέλη αυτά να πληρώνονται με 10 δόσεις. Αρχίζει και ονομένη πρώτη δόση από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο. Οπότε και μείωση έχουμε και σε 10 δόσεις. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ όλους τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο και δεν έχουν έρθει στο Δήμο Καλαμάτας να προσθέσουν το τμήμα προσόδων και να κάνουν έτσι για το κοινόχρηστο χώρο. Για να μην έχουμε προβλήματα από αυτοψίες της Δημοτικής Αστυνομίας και προκύπτουν πρόστιμα τα οποία και δυσβάσταχνα το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτό ορίζει ο νόμος, γι' αυτό τους καλώ να είναι συνεπείς. Εμείς σαν Δήμος Καλαμάτας προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε με μείωση και με δόσεις των τελών κοινοχρήστων χώρων.
Για νέες κινητοποιήσεις οργανώνονται οι εργαζόμενοι με τα νέα μέτρα να είναι πρώτων πυλών απέναντι σε αυτά και στα όσα έχουν ήδη εφαρμοστεί. Αντιδρούν έντονα σωματεία, φορείς και ΠΑΜΕ και απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο που θα γίνει αύριο στην Καλαμάτα. Ένα νέο κάλεσμα γίνεται από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, φορείς και σωματεία, προκειμένου αύριο να υπάρξει μια δυναμική κινητοποίηση απέναντι στα όσα εφαρμόζονται. Σήμερα απευθυνόμαστε σε εσάς που καθημερινά παραπονιόσαστε ότι δεν πάει άλλο. Σε εσάς που πιστέψατε στις ψεύτικες υποσχέσεις και σήμερα νιώθετε προδομένοι. Κρατήστε τις όποιες διαφωνίες πιθανό να έχετε μαζί μας και ελάτε να οργανώσουμε τη δική μας κοινωνική συμμαχία απέναντι στον αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τη συμμαχία της εξουσίας του πλούτου. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι παλεύουν για το καλό μας. Το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο έγιναν πάλι για το καλό μας. Μας καλούν να διαλέξουμε τέταρτο ή μόνιμο μνημόνιο. Πάλι για το καλό μας. Εμείς απαντάμε. Κανένας φόβος, καμιά υποταγή. Αγώνας για δουλειά με δικαιώματα, ζωή με αξιοπρέπεια. Με τα νέα μέτρα να είναι πρώτων θυρών και τους εργαζόμενους να αντιδρούν, το κάλεσμα γίνεται για το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για την υπηρέτηση του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων των μονοπωλιακών ομίλων ετοιμάζεται να σπίξει κι άλλο τη θηλιά στο λαιμό της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ένα νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων βρίσκεται στα σκαριά που θα προσθεθεί σε όσα είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Σχεδιάζουν για τους εργάτες νέους μισθούς επίνας, την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τη ζωή με τα κακοπληρωμένα προγράμματα, του συνεχείς κόφτες στις συντάξεις και στις ανάγκες μας, ομαδικές απολύσεις, την παγίωση και τα αιματοβαμμένων πρωτογενών πλεονασμάτων. Το κόστος των νέων μέτρων της επόμενης διετίας φτάνει τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Κέντρο Διαβιομάθησης και ΚΑΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας με διαρκείς δράσεις και υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονεί προγράμματα για ανέργους, για επαγγελματίες, για αγρότες, για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις επισιτισμού και ΚΑΠ Αργολίδας. Τώρα, άμεση υλοποίηση προγράμματος ανέργων εξάμηνης διάρκειας από 29 έως 64 ετών και ΚΑΠ. Η λύση στην ανεργία. Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 27510-69301. Η απάντηση στην επέλαση του χειμώνα είναι η ζεστή θαλπορή του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Εξασφαλίσαμε για σας κορυφαίας ποιότητας πετρελαιοθέρμανσης και μάλιστα φροντίσαμε και την τσέπη σας αφού με 9 άτοκες δόσεις από τις τράπεζες Εθνική, Eurobank, Πειραιός και με 6 δόσεις από την Alpha Bank μπορείτε να ζεσταθείτε αυτόν τον χειμώνα με άνεση. Ζεσταθείτε οικονομικά από τα πρατήρια καυσίμων του Σταύρου Δελή, Κορίνθου 200 στο Άργος και στο Πανόραμα Κουτσοποδίου. Και ακόμα λιπαντήρια και πλυντήρια μικρών και μεγάλων οχημάτων. Πρατήρια καυσίμων Σταύρου Δελή. Τηλέφωνο παραγγελιών 27510-22092 για άμεση εξυπηρέτηση. Πάμε τώρα στα ζητήματα της Αργολίδας και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας είναι η Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα Θέμη. Ξεκινάμε με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εσπεριδοειδή και τα πορτοκάλια.
Να πούμε, Θέμη, ότι πραγματικά φέτος, ενώ όλοι περιμέναμε να ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά και η παραγωγή και η εξαγωγή και όλοι, εντούτοις τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι τα καιρικά φαινόμενα δεν βοήθησαν σε αυτό. Να πούμε λοιπόν, έχουμε αναφερθεί βέβαια στο χιονιά, στο χαλάζι, στο παγετό, τα όπου κατέστρεψαν το 50% της παραγωγής τόσο σε μανταρίνια, κλιμεντίνες όσο και σε πορτοκάλια. Να πούμε λοιπόν ότι τελικά έμειναν λίγες μέρες μόνο, δυστυχώς, ενώ άλλες φορές τραβούσε μέχρι και Απρίλιο η εξαγωγή και η πώληση γενικά των πορτοκαλιών, εντούτοις σε 10 μέρες περίπου μοιάζει να σταματάει, να τελειώνει η πώληση των πορτοκαλιών και η τιμή τους. Αυτή την εποχή φτάνει από 17 έως 20 λεπτά το κιλό. Να πούμε ότι είναι μια καλή τιμή, θα λέγαμε, ωστόσο δεν υπάρχει μεγάλο προϊόν προς εξαγωγή. Mm-hmm. Μόνο το 50%, όπως είπαμε, καταστράφηκε. Έτσι λοιπόν, οι τελευταίες εξαγωγές, αν θέλεις, και μάλιστα κυρίως σε λαϊκές αγορές και τέτοια, και όχι τόσο σε σούπερ μάρκετ που δεν είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα και δεν τα παίρνουν. Να πούμε λοιπόν ότι τελειώνει πλέον η σεζόν και ήταν μια δύσκολη τελικά και όχι τόσο καλή οικονομικά σεζόν για την αργολίδα και για το δεύτερο κύριο προϊόν που είναι το πορτοκάλι. Και από το θέμα αυτό να περάσουμε σε ένα άλλο που έχει να κάνει με τον αθλητικό χώρο και τα συγχαρητήρια του κύριου Γκιόλα σε αθλητρίες τύπου που διακρίθηκαν. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι οι διακρίσεις για τους αθλητές της αργολίδας είναι συχνές. Έτσι λοιπόν, στο Παρελλαδικό Πρωτάθλημα Στίβου, είχαμε τρεις αθλήτριες από την αργολίδα, οι οποίες κατέκτησαν θέσεις και έτσι ο βουλευτής της αργολίδας, ο κύριος Γκιόλας, του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχάρη τις αθλήτριες για τις επιδόσεις τους. Να πούμε ότι οι αγώνες έγιναν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το αυτό του Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Πρόκειται λοιπόν για την Κωνσταντίνα Γιανοπούλου, πήρε χρυσό μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2,6, την Ελπίδα Καρκαλάτου που κατέκτησε την πέμπτη θέση στα 200 μέτρα και τη Βίκη Κοτοβού που από το Αριστεία Άργους είναι η αθλήτρια αυτή, η οποία κατέστησε την έκτη θέση στην σφαιροβολία. Έτσι λοιπόν ο Γιάννης Οκιόλας τους έστειλε τα συγχαρητήριά του και εύλογα γιατί πραγματικά διακρίθηκαν οι αθλήτριες αυτές του Άργους. Και κλείνουμε με το αποκριάτικο κλίμα που θα δούμε στη συνέχεια και σε ρεπορτάζ όσον αφορά την περιοχή της Νέας Σκίου. Βεβαίως, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι όπως ήθιστε, επειδή η Νέα Κύος έχει τη δική της πολιτισμική ταυτότητα, Θέμη, συμμετέχει μέσα στο μεγάλο καρναβάλι, το αργητικό καρναβάλι που πλέον έχει γίνει θεσμός στο Άργο, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Ωστόσο, χθες, όπως άλλωστε συνηθίζεται, έγινε και η παρέλαση στη Νέα Κύο. Να πούμε ότι εδώ οι σύλλογοι είναι τόσο πολύ σε δράση και ο Μορφωτικός Σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και άλλοι φορείς που σε συνεργασία με την ΚΕΔΑΜ δημιουργούν ένα όμορφο καρναβάλι με 700 καρναβαλιστές, να πούμε χθες, και αρκετά γκρουπ με το δικό τους έτσι πολιτιστικό χαρακτήρα που καταχειροκροτήθηκαν από τον πολύ κόσμο που ήταν στην κεντρική πλατεία του, στο κεντρικό δρόμο της Νέας Κύου. Μάλιστα να πούμε ότι δόθηκαν και βραβεία, όπως συνηθίζεται, από τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους που παρευρίσκονται εκεί, το καλύτερο στην καλύτερη αμφίεση. Μια πολύ όμορφη ημέρα που τη χάρηκαν όλοι, Θέμη. Ξεχωριστό λοιπόν το κλίμα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς μένουμε σε αυτό το θέμα για να δούμε αυτά τα 35 χρόνια πώς αποτυπώθηκαν φέτος και συνεχίζουν ουσιαστικά να αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή της Αργολίδας στην Νέα Κύο. Με την συμμετοχή του κόσμου να είναι μεγάλη και αυτή των καρναβαλιστών να ξεπερνά τις 700, με πολύ μεράκι, αυτοσχεδιασμό και κέφι πραγματοποιήθηκε στη Νέα Κύο του Δημοάργους Μυκηνών η καρναβαλική παρέλαση. Καρναβάλι Νέας Κύου. Μια Κυριακή όπως πάντα πριν από το μεγάλο καρναβάλι του Άργους. Είμαστε όλοι εδώ, είδαμε πάρα πολύ ωραία πληρώματα. Τους περιμένουμε όλους την άλλη Κυριακή στο Άργος, τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, όπου το καρναβάλι του Άργους έχει γίνει πλέον θεσμός. Αγαπημένα μας Minions, Σύλλογος Γονέων και Κυβεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ινάκου. Είναι πολύ όμορφο, είναι συμμετοχικό, είναι δημιουργικό, είναι κεφάτο. Είναι το καρναβάλι που ταιριάζει στον τόπο αυτόν το συγκεκριμένο, τη Νέα Κύο. Κυρίως στηρίζεται πρωτοβουλιακά. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Έτσι, έτσι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Συνεχίζουμε με το Μορφωτικό Σύλλογο Νέας Κύου. Μαριονέτα.
χρόνο ψάχνουμε για κάτι καινούριο, για κάτι διαφορετικό. 35 χρόνια καρναβάλι της Νέας Κύου, με κέφι και μεράκι, με φαντασία και δημιουργικότητα. Συμμετέχουν όλα τα γκρουπ, όλοι οι σύλλογοι της Νέας Κύου, ο καθένας με την ιδέα του και με την παρουσία του. Σήμερα πάνω από 700 καρναβαλιστές, έχουμε και δύο συμμετοχές από γειτονικά χωριά, από το Σκαφιδάκι και τον Ίναχο φέτος για πρώτη φορά. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε τον κόσμο που το αγκαλιάζει κάθε χρόνο και μας δίνει και μας κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε εμείς στην αγωνία και καλησπέριζουμε τον Ηλία Μπονό. Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Με ένα θέμα που έχει να κάνει με την κρουαζιέρα και από ό,τι φαίνεται την περιοχή της Μονομασιάς να περιλαμβάνεται ως προορισμός. Ναι. Το γνωστό περιοδικό Continental Traveler εκφράζει τη Μονομασιά ως έναν από τους καλύτερους και σπάνιους προορισμούς για κρουαζιέρα. Το ταξιδιωτικό περιοδικό, λοιπόν, προτείνει νέους προορισμούς, Θέμη, για το 2017. Οι οποίοι χαρίζουν μοναδικές στιγμές με τη θέα, την ιστορία της περιοχής, τα καταγάλανα νερά και την ηρεμία τους. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, η λίστα περιλαμβάνει κάποιους προορισμούς μαγευτικούς που δεν έχουν γίνει ακόμα mainstream. Δεύτερος καλύτερος στον κόσμο, λοιπόν, για κρουαζιέρα ανακηρύχθηκε η όμορφη Μονεμβάσια, σε ό,τι αφορά βέβαια το περιοδικό αυτό το συγκεκριμένο. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την ανάδειξη, η Μονεμβασιά ή αλλιώς το Γιβραλτάρ της Ανατολής είναι ένας φανταστικός προορισμός για το εντυπωσιακό βραχώδες τοπίο, αλλά και για το ότι έχει φτιάξει ένα ισχυρό όνομα ως προορισμός που πρέπει να δει κανείς όταν βρίσκεται τουλάχιστον στη Μεσόγειο. Ανάμεσα στους προορισμούς είναι πρώτος το Κασάμ του Ομάν, η Μονεμβασιά στη δεύτερη θέση, Πουέρτο Λιμόν στην Κωνσταρίκα και ακολουθούν Κροατία, Μαλαισία, Αλάσκα και Σκωτία, Θέμη. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την διακοπή νερού στη Σπάρτη. Για πόσες ώρες, Ηλία? Είναι για αρκετές ώρες αύριο, για 6 ώρες περίπου, διότι όπως ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΣ, θα γίνει αποσύνδεση του παλαιού δικτύου ίδρευσης, οπότε και τα νοικοκυριακοί επαγγελματίες πρέπει να φροντίσουν μέχρι τις 9 το πρωί, που αρχίζει η διακοπή, να κρατήσουν κάποια αποθέματα. 9 με 3 είναι η διακοπή. Και τέλος τις εκδηλώσεις για την αποκριά στην περιοχή του Γηθίου. Ναι, στο Γήθιο, στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, δημιούργησαν μια παραδοσιακή και γουστόζικη ατμόσφαιρα οι διοργανωτές αλλά και οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι. Προτίμασαν και φέτος μια σειρά εκδηλώσεων που ξεκίνησαν ήδη σε Γήθιο και Ρεόπολη και θα συνεχιστούν και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και την Καθαρό Δευτέρα. Έτσι, λοιπόν, χθες Κυριακή στην κεντρική πλατεία της Ρεόπολης, το πρωί, κοντομεσήμερο και μεσημέρι, τα παιδιά βρέθηκαν εκεί στην πλατεία Παρθεναγωγείου και οργάνωσαν ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τους αγαπημένους των παιδιών και τους ξυλοπόδαρους και όλα αυτά που ξέρουμε. Χόρεψαν τα παιδιά, διασκέδασαν και έδωσαν ραντεβού για το ερχόμενο Σάββατο 25 του μηνός, 4.30 ώρα στην κεντρική πλατεία του Γηθίου για το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και τη Δευτέρα, την Καθαρό Δευτέρα, στη Μάνη, στην Τζίπα, όπου πέρα θα νηστήσιμα θα έχει και διαγωνισμό χαρταϊτού. Ηλία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να περάσουμε εμείς να δούμε τις εικόνες που μας έστειλε ο Ηλίας ο Μπόνος για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Ποια από τις δύο ομάδες είναι πιο ζωηρή? Αγοριά, είστε πολύ ζωηρά παιδιά. Ναι, θα σας δω. Κορίτσια, είστε ζωηρότερα κορίτσια. Ενδιαφέρουσες οι φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Ανατολικής Μάνης και τα όσα το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος οργανώνει. Εκδηλώσεις που συνδυάζουν ψυχαγωγία και γνώση με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση. Εκδηλώσεις που ενισχύουν στην εξωστρέφεια του Δήμου. Αποκριάτικες εκδηλώσεις ξεκινήσαν σήμερα το πρωί από την Αερόπολη, την ιστορική πρωτεύουσα της Μάνης, με παιδικό πάρτι. Συνεχίζονται σήμερα αυτή τη στιγμή στο Παρθεναγωγείο, στο Γήθιο, και συνεχίζουμε το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στην κεντρική πλατεία στο Γήθιο
με το καρναβάλι και την κυνήγη του χαμένου θησαυρού που θα είναι σε όλο το Γήθιο με πλούσια δώρα. Και τελειώνουμε την καθαρά Δευτέρα στην Τζίπα, στη Μάνη, με πλούσια δέσματα και πολύ κρασί και τραγούδι και χορό να ξεφαντώσουμε. Και θα έχουμε διαγωνισμό χαρταετού με πλούσια δώρα. Ταυτόχρονα, οι αποκριάτικες εκδηλώσεις συνεχίζουν με το κυνήγι του χαμένου θησαυρού να ακελεύει την παράσταση. Το κυνήγι γίνεται για τρίτη συνεχή χρονιά. Φέτος έχει αλλάξει ο στόχος του. Αναφέρεται σε μύθους και θρύλους του αρχαίου Γηθίου και ευαισθητοποιεί τα παιδιά ώστε να γνωρίσουν και την τοπική ιστορία. Τα παιδιά μέσα από σύμβολα που βρίσκουν στους χώρους που αναφέρονται στο χάρτη τα ανταλλάσσουν με πλούσια δώρα. Συγκεκριμένα δηλαδή, έχουμε μπλέξει στην ιστορία τη σχέση του Πάρη με τη Σελένης με το Γήθιο, το Μενέλα ο οποίος γύρισε από εδώ και άφησε κάτι εκ της ενανότητων των πραξιδικών για να ευχαριστήσει τις πραξιδικές που τον βοήθησαν. Είναι οι δύο ιδρυτές της πόλης του Γηθίου, ο Απόλλωνας και ο Ηρακλής, και οι σχέσεις τους με τους αντίστοιχους χώρους, ο ναός του Ασκληπίου και της Υγείας που βρισκόταν στο χώρο που είμαστε εδώ. Αυτοί τα παιδιά έχουν μοιραστεί, έχουν πάρει τους χάρτες σήμερα, έχουν μια εβδομάδα να μάθουν για την ζωή και τη δράση των θεών και τους ναούς που υπήρχαν στο Γήθιο και να μάθουν και καινούρια πράγματα. Δηλαδή κάτι που δεν είναι γνωστό είναι ότι ο Λυκούργος της Σπάρτης είχε καταγωγή από το Γήθιο. Αυτό το γνωρίζουμε από ανασκαφές που είχαν γίνει το 1872 που είχε ανακαλυφθεί μία πύλη πάνω στα τείχη που έγραφε Λυκούργους πόλη, Λυκούργου πόλης, Λυκούργου θύρα. Και επισκέπτονται ένα χώρο άγνωστο σε όλους τους Γηθιάτες θαρώ, την αρχαία απέλα του Γηθίου. Υπάρχει το μέρος όπου συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι. Πεζοπορία στη Μεστινιακή Μάνη περιέλαμβανε η τελευταία εξόρμηση του Ορειβατικού Συλλόγου της Καλαμάτας. Όμορφες εικόνες από τη διαδρομή Σταυροπύλιο Καρδαμίλη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Βέστα Πόλουσος και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.